Άντε καλέ Κρυμιώτη, πήραμε μπρος πια Παναγία μου. Ανέβα καλέ, κάτσε ησυχά. Εγώ ναι, πολύ μου, ανέβασε μου λίγο το earphone. Το earphone ανέβασε μου λίγο, γιατί είμαι πολύ πεσμένο σήμερα. Τρίτη 30 πάει και αυτό ο μήνα. Λοιπόν, νεούλια. Η Μέρη Ραζή αποθεώθηκε στη Ρόζα Σκηνάζη. Ένα τρομερό κείμενο του Μέντι. Στο θεατράκι το πρόβα. Είναι Αχαρνών και Υπήρου, απέναντι από το κύτταρο. Αναβαίνει δύο σκάλε, ξύλινε, παλιό σπίτι. Το έχει η κόρη του Κολοκοτρώνη. Εκεί η τύπησα, χτυπάει μπιέλα. Με ένα μονόλογο συγκλονιστικό. Δηλαδή εγώ πήγα γενική δοκιμή και έφυγα full, full τα γκάζια. Μέρη Ραζή πρόβα, Υπήρου και Αχαρνών, go. Χρυσή Δημουλίδου, το είπαμε και χτες, αυτό δεν είναι καλό όνομα, είναι διεύθυνση. Λοιπόν, να μην σώσει, να στείλει σε καμιά βιβλιοθήκη βιβλία. Είδα το κείμενο της Έλληνας το Σάββατο, όργιο. Δεν θα μας λείψει, Χρυσή, go home. Μπρασερί, Νέα Σμύρνη, Ομήρου Δίου, πέντε, Ομήρου Δίου, Δίου, του Οδίου, οκ, Ομήρου Δίου, καλέ. Μπρασερί, Νέα Σμύρνη, 5 ευρώ το μενού της μάνας, όνειρο, τρώει όλη Νέα Σμύρνη εκεί. Base grill, σας το είπα και χτες, αυτό είναι λίγο ακριβότερο, αλλά κόβεσαι, ένα μεγάλο bye-bye από το Γιώργο Σαριγιάννη στα νέα, ένας άνθρωπος που στήριξε το θέατρο πάρα πολλά χρόνια, έχει δει τόσο θέατρο όσο 15, 150, δεν ξέρω πόσο θέατρο έχει δει ο Γιώργος. Έδωσα αποχαιρετισμό από τα νέα. Μπορείτε να τον παρακολουθείτε από τη στυλάρα του στο ίντερνετ. Τέταρτο κουδούνι, βαρέστα, τα βρείτε. Ναι, θα το διαβάσω αυτό το κείμενο της Έλενας, αλλά πρώτα θέλω να κάνω ένα σχόλιο, παιδιά, κοιτάξτε να δείτε. Ρε παιδιά, να σας πω κάτι. Διαβάζω, δεξιά-αριστερά και λέμε και μπράβο και συγχαρητήρια που τι προχώ πράγματα κάνει η λυρική σκηνή και τα λοιπά και ότι θα πάει στην Λαχαναγορά ανάμεσα στις πατσές και ποδαράκια και στα ζαρζαβατικά να παίξουν, ξέρω εγώ, Βέρντι, Λάχανα Πουτσίνι, Φασόλε Στράους, ετσέτερα, ετσέτερα. Λοιπόν, κρατιέμαι. Μπράβο. Όχι, ναι, μπράβο. Το κάνω και στην Ισπανία και έχω δει και τα βίντεο και οι μουρίτσες που βλέπουμε εκεί πέρα είναι κάτι συμπαθέστατες μουρίτσες. Δεν είναι το ελληνικό δαιμόνιο, όχι. Είναι κάτι αλλιώτικο. Παιδιά, δεν έχουμε καταλάβει σε ποια χώρα είμαστε. Σοβαρά. Τι του λείπει του ψωριάρι, φούντα με μαργαριτάρι. Λοιπόν, κρατιέμαι. Αυτά δε που βλέπω. Τα μπράβο και τώρα γίναμε Ευρώπη και και η κάθε κατήγκο με την μαύρη ρίζα στο μαλλί το κατή ξανθώ μπορεί να μουρλαθώ. Λοιπόν, κρατιέμαι αλλά θα το λαλήσω. Ακούστε με, ήσυχα θα το πω. Ούτε στο Μέγαρο, ούτε στη Λυρική, ούτε στη στέγη γαμάτων και τεκνών θα συμβεί. Στα μικρά υπόγεια, στα μικρά θεατράκια θα συμβεί. Στις πιλωτές που μαζεύονται τα φοιτηταριά θα συμβεί. Στα μπαράκια τα ανώνυμα θα συμβεί. Στα σπίτια στις μαζόξεις. Εκεί που συνέβαινε πάντα. Αλληλούια. Έχω σκυλοβαρεθεί και γι' αυτό και δεν πάω. Στις πρεμιέρες οι ίδιοι και οι ίδιοι. Διθενιάδες, ζαβά, τζαμπατζίδες. Η μία γράμματη, πνευματική με χάπια πολλά. Και άλλα εμέσματα ντεπασέ που κάνουν τις ψαγμένους. Κούκλα μου, την και στη βάτα και βασικά ανέραστη διανόηση του ποπού που μετά ανακυκλώνει με λόγο δυσίωνο εταιρείες σκλαβοπάζαρα καλλιτεχνών με έργα ανώδυνα ανεπέσχυντα τηλεοπτικά άδεια όλα φέτος κουβαλάνε πουλμάνες με γριές των 4 και 5 ευρώ και δεινοπαθούν οι καλλιτέχνες καλέ από τη σκηνή με πορδί γριάς και ντεμέκ κουλτουριάρι τζαμπατζή προς κλεισούμπα απ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 α τα χάλια Λοιπόν, για να τελειώνουμε και με δάφτο, μεγαλύτερος φασισμός εξού και πάρα πολλά δυσίωνα συμβαίνουν τώρα από το Πασόκ δεν έχει υπάρξει. Ξεχάσαμε τις κόβες και τους πρασινοφρουρούς που τα ρημάξαν όλα, που ήταν οι προθιερείς της λοβιτούρας του pop lifestyle και του πιο bass class λαϊκισμού που τώρα θέλει και ο Χρυσοκοίδης να κάνει, τι, αντιλαϊκιστικό κόμμα, οκ, Μιχάλη, σε περιμένω.
ό,τι πιο σχαμερό και τρισάθλιο, και δυστυχώς ακόμα δραματικά του απομεινάρια έχουν γνώμη, παραμένουν σε δημόσιες θέσεις, ξέρω κάτι κουλές. Αλήθεια, θα απαντήσω σε μια φίλη που με ρωτάει, οι δύο κουλές είναι κουλές στο τετράγωνο ή κάτι άλλο? Λοιπόν, έχω να πω ότι το λεοσκούλας είναι κάτι το αναπόφευκτο. Μία κουλή την αντέχεις, δύο κουλές μαζί είναι κάτι τραγικό και τρεις κουλές είναι Las Vegas, Las Coolas που λέει και μια φίλη που ξέρει ισπανικά, τέλος πάντων. Λοιπόν, θα έπρεπε μερικοί να έχουν πάρει ποδαράκι, Πασόκι, και ο διάολος να τους έχει πάρει προκαιρού. Διθενιά, ξερατώ, αθλειώτης, κλέφτες ακόμα, βασικοί υπεύθυνοι για το χάλι της χώρας. Και ακόμα έχουν κόσμο να τους φυλάει, καλά, έχουν μπρατσάδες που τους πάνε και τους φέρνουν. Πέντε είδα το γάπ να τον πηγαίνουν στο mini size. Κυκλοφορούν, έχουν δημόσια γνώμη. Μπράβο, συγχαρητήρια, δημοκρατία έχουμε. Το 80% των βουλευτών τους έφαγε με τα χρυσά τα κουτάλια και κυρίως εκπαιδεύσαν. Αυτό ήταν το τρισάθλιο. Έναν καημένο λαό που ήλπιζε ότι θα έρθει ο σοσιαλισμός και θα αλλάξει κάτι στη δεξιούμπα ζωή του. Έναν ταλέπορο λαό στην ανέδεια, στη διάλυση του κοινωνικού ιστού. Όλα τα δεύτερα μπιστολάκια κατεβαίνανε στα συμπορίες με τα 4x4 και κάνανε κομμώσεις άγγελος. Οριστική καταβαράθρωση, δυστυχώς, πολλοί κρυφτήκαν στο ΣΥΡΙΖΑ και άλλοι έχουν βγάλει εδώ και καιρό τα λεφτά έξω και δεν τους έχουν και λίστες, δεν περίμεναν να τα βγάλουν το 12, αυτό, όχι, τα έχουν δώσει εδώ και 5 χρόνια. Άσε το τρισάθλι ύφος, το τουπέ και έχει ιδεότητα σε ό,τι τους εναντιονότανε. Μόνο μαύρη φυλάκα τους αξίζει, ακόμα και οι πιο τίμοι. Είναι ένοχοι, γιατί ξέραν και καλύπτανε και το βουλώνανε. Αυτοί οι πιο τίμοι είναι οι χειρότεροι όλων. Αμμούδια του χειμώνα, μ' όλα τα γκρίζα φόρτωμα αγκαλιά. Οριζόντια εικόνα, κάθε τι εγώ κρίνω κι αργώ στη δουλειά. Μια φορά σ' ένα βράχο του κόσμου η γλάρη πρόσμενα λευκά. Όσα μου δώσες τάχω, μεγεθυμένα απ' τη ζωή μερικά. Στον κρήτον τα ρολόγια, οι λεπτοδείκτες δείχνουν την πρωτιά. Τα σύννεφα αγκαλιά. Άντε μωρά μου, αύριο πάλι ο Στάμι είναι εδώ για σας. Βήμα FM ακούς. Δημήτρης Κρινιώτης με πήγε σήμερα με το μοτοσακάκι μας το κόκκινο. Είδε τράβει οπωσδήποτε το site που αγαπάει το ραδιόφωνο. Αμμούδια πολυθρόνα, παρατημένη πλάτη στη στεριά. Η σιωπή λέγε όνα, με κοπηλά τη σιγουριά. Τα μεγάλα καράβια τις καλαδένουν στα άσπρο τους πλευρό. Δε μου λείπουν τα χάδια, μου λείπει αυτό που έχω πνιγεί για να το βρω. Στον κρήτον τα ρολόγια, οι λεπτοδείκτες δείχνουν ζωντανά. Πώς τα ανθρώπινα λόγια.
σύννεφα αγκαλιά. Μείνετε συντονισμένοι. Αυτός είναι ο σταθμός σας για αυτό το χειμώνα. Μια αγκαλίτσα, ένα τρανζίστορ κατά από τα αυτή, ένα iPad στη βολτά. Βήμα FM 99,5 και από το διαδίκτυο www.vimafm995.gr. Ελάτε.